Και σήμερα ξεκινάμε με το πρώτο μας μάθημα. Όπως όλοι ξέρουμε, ζούμε στην εποχή της εικόνας, των social media που μας κατακλείζουν καθημερινά με εικόνες και επηρεάζουν πολύ την καθημερινότητά μας, έτσι. Είναι σημαντικό λοιπόν ο καθένας από εμάς που θέλει να μοιραστεί μια ιστορία ή ένα πρόβλημα ή οτιδήποτε, να το κάνει με το καλύτερο δυνατό τρόπο. Όσο πιο δυνατή λοιπόν είναι η εικόνα που μοιραζόμαστε με τους άλλους, τόσο πιο έντονη είναι η αλληλεπίδραση που έχουμε με τους συνανθρώπους μας και κατ' επέκταση με όλη την κοινωνία. Στόχος λοιπόν αυτών των μαθημάτων φωτογραφίας είναι οι συμμετέχοντες να έρθουν σε επαφή με την τέχνη της φωτογραφίας, ώστε να την αξιοποιήσουν με το καλύτερο δυνατό τρόπο. Ορισμένες φωτογραφίες. Και έτσι λοιπόν μπορούμε να πάμε στο σχεδιάγραμμά μας, το οποίο, όπως βλέπετε, στο δεύτερο μάθημα αφορά την εισαγωγή στην κάμερα και τα βασικά λάθη που μπορεί να κάνει ένας φωτογράφος. Το τρίτο μάθημα είναι η άσκηση, η πρώτη μας άσκηση και ο κανόνας των τριών. Στο τέταρτο μάθημα θα μιλήσουμε για το ρόλο του φωτισμού στη φωτογραφία. Στο πέμπτο το μάθημα θα μιλήσουμε για τη σκηνοθεσία της φωτογραφίας και το καθορισμό των ρόλων. Έκτο μάθημα φωτογραφία και έκφραση των συναισθημάτων. Το έβδομο μάθημα αφορά την φωτογραφία πορτρέτου. Στο όγδοο μάθημα θα μιλήσουμε για το ρόλο του φωτισμού στη φωτογραφία και θα μιλήσουμε για τη φωτογραφία τοπίου και τη φωτογραφία της φύσης. Ένα το μάθημα είναι η άσκηση που θα φωτογραφίσουμε κάποιο αστικό τοπίο έξω. Στο δέκατο μάθημα είναι η αξιολόγηση των φωτογραφιών του προηγούμενου μαθήματος. Ενδέκατο μάθημα θα μιλήσουμε έτσι λίγο πιο πολύ για το marketing, φωτογραφία προϊόντος και διαφήμιση. Το δέκατο μάθημα αφορά τη φωτογραφία της καθημερινότητας και το φωτορεπορτάζ. Το 13ο μάθημα είναι η 8η άσκηση και αφορά το φωτορεπορτάζ. 14ο μάθημα θα αξιολογήσουμε αυτές τις φωτογραφίες. Στο 15ο μάθημα φωτογραφία, ιστορίες και θα δούμε πώς θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε τη δική μας ιστορία. Προχωράμε με την επεξεργασία φωτογραφιών με χρήση λογισμικού. 17ο μάθημα και πολύ ενδιαφέρον η αστροφωτογραφία. Στο 18ο μάθημα η άσκηση η 11η που θα φωτογραφίσουμε τα αστέρια και το φεγγάρι. Με το 19ο μάθημα πάμε στο 10ο έτσι, workshop που θα κάνουμε, που θα αφορά την επεξεργασία του πορτρέτου, των φωτογραφιών του προηγούμενου μαθήματος. Στο 20ο μάθημα έχουμε τελευταία μας άσκηση που είναι εκδρομή για φωτογραφίες με στόχο τη δημιουργία του τελικού μας έργου. Στο πρώτο τελευταίο μάθημα θα επιλέξουμε και θα επεξεργαστούμε φωτογραφίες για το τελικό έργο και θα κλείσουμε με την αξιολόγηση των φωτογραφιών μας.